60% πάνω σε σχέση με πέρυσι είναι τα έξοδα για ένα μέσο φούρνο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Σημαντικότερα, η εκτόξευση του κόστους ρεύματος και των πρώτων υλών. Οι αρτοποιοί, μάλιστα, υποστηρίζουν ακόμα έχουν τα χειρότερα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, νομίζω ότι δεν είναι από σήμερα το πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από πέρυσι το Σεπτέμβριο, που αρχίσαν οι αυξήσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό σχεδιασμένο σχέδιο και με την ευκαιρία του πολέμου ανεβάσανε τα σιτάρια. Τα σιτάρια τα οποία ανέβηκαν όχι για με δικαιολογία τον πόλεμο, αλλά με δικαιολογία με μια σχοκέρδεια. Γιατί στην Ευρώπη είναι 4-5 έμποροι που μαζεύουν τα σιτάρια και αυτοί εκμεταλλεύονται όλη την κατάσταση και τα προωθούν. Ο πόλεμος ήταν μια δικαιολογία. Οπότε με αυτή την ευκαιρία ανεβάσανε τα σιτάρια. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Με αυτή την κρίση, με αυτό το πρόβλημα της Ουκρανίας με τα σιτάρια τα οποία δεν φυτέψαν, δεν σπήρανε, αλλά και δεν μπορούμε να εξάγουμε το τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ανάλογη εικόνα και στην υπόλοιπη αγορά. Οι έμποροι ελπίζουν το καλοκαίρι η αλλαγή ψυχολογίας να φέρει και αύξηση τζίρου. Διαφορετικά το Σεπτέμβριο τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Σίγουρα όλοι οι συνάδελφοι περνάνε ένα πολύ δύσκολο πεντάμινο από την αρχή του έτους. Δηλαδή η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Το αντίθετο μάλλον έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση για όλα τα καταστήματα και φυσικά για τα νοικοκυριά. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρηματίες πάντα έχουν να καλύψουν δύο έξοδα. Έχουν και αυτό της επιχείρησης να κάνουν όλες τις πληρωμές τους, να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν συνεπείς σε όλες τις πληρωμές που έχουν και φυσικά έχουν να καλύψουν και των σπιτιών, των νοικοκυριών. Άρα είναι διπλό το κακό σε εμάς. Βέβαια, όπως είπαμε, δεν πάβει να υπάρχει ένα θέμα, το θέμα της ψυχολογίας. Εμείς αυτό θέλουμε να διορθώσουμε όσο μπορούμε, να το φτιάξουμε όσο μπορούμε.